Προς νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, το οποίο ήδη αποφάσισε ότι οι καθηγητές θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία που κήρυξαν ΑΔΔΔ και ΓΕΣΕ. Συγχρόνως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προτείνει νέα 24ωρη ή 48ωρη απεργία το διάστημα της κατάθεσης, συζήτησης και ψήφισης των νέων αντιλαϊκών μέτρων στη Βουλή, σε συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με ενσωμάτωση σε αυτές ενδεχόμενες γενικές απεργίες. Συλλαλητήρια στην Αθήνα με κατάληξη στο Σύνταγμα, αλλά και στις άλλες πόλεις και όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Επιπλέον διοργάνωση απογευματινών συλλαλητηρίων ή συλλαλητηρίων τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη συζήτηση και ψήφιση των μέτρων. Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Τοπικών Ενώσεων και Καθηγητών, που θα πάρει και τις οριστικές αποφάσεις, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Από τη Δευτέρα αρχίζουν εξάλλου σε ολόκληρη τη χώρα γενικές συνελεύσεις των καθηγητών που θα συζητήσουν για τις εξελίξεις. Από τα κυριότερα αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στο δημόσιο, να μην εφαρμοστεί η εφεδρεία και η εργασιακή διαθεσιμότητα, να μην μειωθούν οι δαπάνες για την παιδεία, αλλά αντίθετα να αυξηθούν στο 5% του ΑΕΠ. Στα πανεπιστήμια επίσης συνεχίζεται η αναταραχή. Το Προεδρείο των Βρετανίων αναμένεται να αρχίσει από τη Δευτέρα κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα, αρχής γενομένης με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, κ. Φώτη Κουβέλη. Ξεκινούμε κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα, με στόχο να καταστήσουμε σαφές ότι το ζήτημα των περικοπών των μηνιαίων αποδοχών των μελών ΔΕΠ είναι σημαντικό, αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι από την οικονομική υποβάθμιση των πανεπιστημίων και των εκπαιδευτικών τους απορρέουν τραγικές συνέπειες για τον τόπο, δήλωσε ο Προεδρεύων της Συνόδου Βρετανίων, κ. Παναγιωτάκης.